Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεζιώτης, παρακολουθεί το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube και σήμερα έχω να σας κάνω μερικές ωραίες ανακοινώσεις. Όπως έχετε παρατηρήσει, έχω πάνω από 2 μήνες να γυρίσω βίντεο για το αγαπημένο μας θέμα, ούτε παραδείγματα, ούτε εξήματα, ούτε ιστορία, ούτε παρουσιάσεις καρτών, τίποτα. Γιατί αυτό το διάστημα μαζί με τη Μαρίλη ασχολούμαστε και φτιάχνουμε κάτι που θα μείνει και θα αφήσει εποχή στα ελληνικά χρονικά. Σε συνέχεια λοιπόν της ιστοθέσης cartomancy.gucciallon.com που δημιούργησα το 2016, αρχές του 2016, όπου υπάρχει ένα σύστημα εκμάθησης αυτοδιδασκαλίας της μεθόδου Le Petit Lenormand. Ένα σύστημα που μέχρι εκείνη την εποχή ήταν παντελώς άγνωστο στη χώρα μας και δεν μπορούσε κανείς να βρει αξιόπιστες πληροφορίες. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να βρει αξιόπιστες πληροφορίες στα ελληνικά για αυτό το σύστημα. Ήρθα και άλλαξα λίγο τα νερά της καρτομαντίας με αυτή την προσπάθεια. Και στη συνέχεια λοιπόν αυτής της προσπάθειας ήταν κάτι που ήθελα πολύ καιρό να φτιάξω. Μαζί με τη Μαρίλη δημιουργήσαμε την ιστοθέση cartomancy. www.gucciallon.com, στην οποία θα βρείτε μια παρουσίαση των γαλλικών συστημάτων καρτομαντίας. Ό,τι λέμε από αυτό το κανάλι και ό,τι υπονοούμε και ό,τι πρεσβεύουμε υπάρχει στη διαδικτυακή εφαρμογή cartomancy. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα, θα διαβάζετε και θα ενημερώνεστε για τα συστήματα καρτομαντίας. Κυρίως τα γαλλικά συστήματα καρτομαντίας, χωρίς να αποκλείουμε βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα συστήματα, ειδικά εκείνα που επηρεάστηκαν από τα γαλλικά συστήματα καρτομαντίας, όπως πολλά γερμανικά συστήματα καρτομαντίας, ακόμα και κάποια ελληνικά συστήματα καρτομαντίας που θα τα συμπεριλάβουμε σύν το χρόνο. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή θα βρείτε παρουσιάσεις των γαλλικών συστημάτων καρτομαντίας και κάποιων αγγλικών συστημάτων καρτομαντίας. Βιογραφίες καρτομαντών, οι οποίοι είναι παντελώς άγνωστοι στη χώρα μας. Με την βοήθεια της τεχνολογίας των πλεγμάτων της ESS3, πλέγματα για την εκμάθηση των καρτομαντικών συστημάτων και είναι πολλά καρτομαντικά συστήματα που έχουμε συμπεριλάβει. Δηλαδή, θα βλέπετε τις εικόνες των καρτών και τις λέξεις κλειδιά. Με το ποντίκι καθώς περνάτε πάνω από κάθε κάρτα εμφανίζονται οι λέξεις κλειδιά για όρθιες και αντίστροφες μορφές. Πάντα σύμφωνα με τα επίσημα εγχειρίδια αυτών των συστημάτων. Μεταφρασμένα από τα γαλλικά στις περισσότερες των περιπτώσεων και για πρώτη φορά στα ελληνικά. Όπως για παράδειγμα το Zende Laman, το Grande Tela, η Oracle Berlin και άλλα πάρα πολλά συστήματα τα οποία τα δίνουμε τελείως δωρεάν για να μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα μελετήσετε, να εξασκηθείτε και να πειραματιστείτε με την καρτομαντία. Αληθινά παραδείγματα καρτομαντίας με ρηξίματα, με διαφορετικά συστήματα καρτομαντίας, στα οποία θα βρίσκετε το ρήξιμο επάνω, την εικόνα δηλαδή του ρηξίματος, περιγραφή του ρηξίματος, περιγραφή του θέματος και εξήγηση του ρηξίματος. Και εδώ βάλτε έναν αστερίσκο, διότι θα το αναλύσουμε αυτό σε λίγο. Διατάξεις καρτομαντίας, δηλαδή τα κανονικά ρηξίματα καρτομαντίας ανά σύστημα και πώς αυτά γίνονται, δηλαδή ποια είναι η θεωρία πίσω από τα ρηξίματα καρτομαντίας. Έχουμε βάλει αρκετές διατάξεις μαζί με τη Μαρίλη. Άρθρα για την καρτομαντία που αναφέρουμε πιο εξειδικευμένα θέματα πάνω σε συστήματα καρτομαντίας και την καρτομαντία γενικότερα, όπως και διάφορες ερωτήσεις αρχαρίων σε άλλη ενότητα, πράγματα που θέλουν να μάθουν όσοι ξεκινάνε την καρτομαντία, όπως για παράδειγμα σχετική βιβλιογραφία. Ανακοινώσεις σχετικά με την ιστοθέση και με την καρτομαντία και να πούμε τώρα για τις λειτουργίες. Αυτά είναι τα πολύ βασικά που σας ανέφερα τώρα. Μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση των ερμηνεών των ρηξημάτων. Δηλαδή υπάρχει πλαίσιο αναζήτησης στις λειτουργίες που μπορεί κάποιος να γράψει μια λέξη κλειδί και να το εμφανίσει στα σχετικά ρηξίματα. Αναζήτηση πάνω στα κείμενα, δηλαδή στις βιογραφίες και στα συστήματα καρτομαντίας, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο της αναζήτησης και να αναζητήσει στην ιστοθέση, στην εφαρμογή όλη, τα σχετικά κείμενα που αφορούν τη δική του λέξη κλειδί.
Ενημέρωση για συναντήσεις καρτομαντών και ενημερωτικό δελτίο. Μπορεί κάποιος με το email του να γραφτεί στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις. Και όσοι θέλουν να ενημερώνονται για τις σχετικές συναντήσεις καρτομαντών που κάνουμε εδώ στα Αθήνας, μπορούν κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους, εγγραφή χρήστη, να επιλέξουν ότι θέλουν να ενημερώνονται για τις συναντήσεις καρτομαντών. Αποστολή άρθρων. Αυτή η προσπάθεια είναι ανοιχτή σε όσους γνωρίζουν ένα σύστημα καρτομαντίας και θέλουν να δουν το κείμενό τους δημοσιευμένο με τα δικά τους στοιχεία στην εφαρμογή μας. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να προτείνει ένα άρθρο δικό του, αρκεί να είναι ορθώς τεκμηριωμένο, και να το στείλει και να το δει δημοσιευμένο. Τόσο απλά. Σχολιασμός και ερμηνεία των ρηξημάτων. Αφού είπαμε προηγουμένως ότι μπορεί κάποιος να διαβάζει ρηξήματα, εάν είναι εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί να δίνει και τη δική του ερμηνεία από κάτω, από κάθε ρήξιμο. Όπως ακριβώς κάνουμε και στην ομάδα μας, δηλαδή στο Facebook, συστήματα καρτομαντίας, έτσι και στην εφαρμογή. Αλλαγή κωδικού για εγγεγραμμένους χρήστες και όλες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε όσους έχουν κάνει εγγραφή και είσοδο χρήστη. Ωστόσο, τα πλέγματα για την εκμάθηση των ρηξημάτων, τα κείμενα παρουσίασης των συστημάτων καρτομαντίας και όσα σας ανέφερα αρχικώς, είναι τελείως δωρεάν και δεν χρειάζεται να κάνετε καμία εγγραφή. Στόχος της εφαρμογής είναι η σωστή προώθηση της καρτομαντίας, η διάσωση και διάδοση των γαλλικών συστημάτων καρτομαντίας, κυρίως της κλασικής καρτομαντίας, τα οποία παραμένουν παντελώς άγνωστα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε να βάλουμε ένα όχι απλώς λιθαράκι, μερικούς τσιμεντόλους εδώ, να χτίσουμε ένα φρούριο για την καρτομαντία και όποιος θέλει μπορεί να έρχεται και να μελετάει όποτε νομίζει αυτός κατάλληλο και με τον δικό του τρόπο, το δικό του στυλ και όποτε τον βολεύει χρονικά. Η εφαρμογή λειτουργεί σε όλα τα μεγέθη οθονών, δηλαδή σε κινητά τηλέφωνα, σε ταμπλέτες, σε υπολογιστές, μεγάλες οθόνες. Την έχω γράψει, είναι όλη γραμμένη στο χέρι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα από πίσω, οπότε τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια και προσαρμόζεται το κείμενο στο μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται. Η δομή τώρα και η σχεδίαση αυτής της εφαρμογής ακολουθεί τους κανόνες HTML5 και τη σχεδίαση χώρων ιστοθέσεων διαδικτύου και εφαρμογών, ώστε να μπορεί κάποιος να μελετάει, να ασχολείται, να διαβάζει το κείμενο και όχι να εντυπωσιάζεται και να φεύγει από τη σελίδα χωρίς να έχει μάθει τίποτα. Κάτι που έχει γίνει πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό. Πλέον στην Ελλάδα μπορεί οποιοδήποτε να ασχοληθεί με την καρτομαντία μέσα από αυτήν την εφαρμογή. Αυτή την προσπάθεια την δουλέψαμε με τη Μαρίλη περίπου 1,5 μήνα. Έχουμε γράψει όλα τα κείμενα. Έχουμε γράψει παρουσιάσεις, έχουμε φτιάξει από πίσω τις συνδέσεις και πώς μπορεί να λειτουργεί με βάση το τι, τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας, το τι μπορεί να θέλουν να διαβάσουν και να μάθουν οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την καρτομαντία, ερωτήσεις που μας έχετε κάνει και προβληματισμούς που έχετε μοιραστεί μαζί μας στις συναντήσεις και στην ομάδα συστήματα καρτομαντίας. Ανάδραση που έχω λάβει εγώ από τα βίντεο και τα σχόλια στο YouTube από εσάς. Συνεπώς, πλέον όποιος θέλει να ασχοληθεί με την καρτομαντία μπορεί να βρει αυτόν τον τόπο, αυτή την εφαρμογή. Και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής τεχνολογίας μπορεί να μπει και να μελετήσει, να συγκρίνει, να μάθει νέα πράγματα ή να μας στείλει πράγματα που εμάς μας έχουν διαφύγει ή που δεν γνωρίζουμε, που δεν έχουμε ασχοληθεί. Τα κείμενα τώρα και το περιεχόμενο, έχει 7 τύπους περιεχομένου αυτή η εφαρμογή, σκοπεύουμε να τα εμπλουτίσουμε συν το χρόνο, δηλαδή δεν έχει σταματήσει, είναι υπό επεξεργασία όλα και θα βάλουμε για παράδειγμα και το σύστημα του Alistair Crowley μέσα, το Thoth Tarot ή το Thoth Tarot πώς το λένε, θα βάλουμε και κάποια ελληνικά συστήματα που έχουν επηρεαστεί βαρέως από τα γαλλικά συστήματα καρτομαντίας, καθώς και κάποια άλλα συστήματα καρτομαντίας τα οποία χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και μπορεί κάποιος να έχει μια δέσμη από αυτά σπίτι του. Σημαντικότατο για εμένα είναι ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται η Oracle Berlin με ρηξίματα, παραδείγματα και λέξη κλειδιά από τη Μαρίλη, όλα αυτά. Το Grande Tela από εμένα με όλες τις λέξεις κλειδιά
σύμφωνα με κείμενο που έχει εγκρίνει ο ίδιος ο Ζαν Μπαπτίστα Λετ, το Ζεν Ντε Λαμάν, το οποίο κυκλοφορείται στα ελληνικά αλλά έχει ανεπαρκή τεκμηρίωση, και μπορείτε να βρείτε όλες τις λέξεις κλειδιά στην ιστοθέση, και όσον ούπο θα μιλήσουμε και για το ρήξιμο, μπορούμε να γράψουμε κάποιο κείμενο ή να δείξουμε τα δύο ρηξίματα εδώ διαδικτυακά, μέσα από βίντεο δηλαδή εκμάσεις στο YouTube. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω γράψει πάρα πολλά, έχω ασχοληθεί πολύ με αυτή την εφαρμογή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και οι δυο μας να ασχολούμαστε και να την εμπλουτίζουμε. Επειδή έχει ήδη κίνηση, μόλον ότι δεν την έχω βάλει πουθενά σε μηχανές αναζήτηση κτλ. Εάν στο μέλλον έχει πάρα πολλές επισκέψεις, πιθανότατα θα βάλουμε περιορισμό στους χρήστες που μπορούν να εισέλθουν, διότι όλα αυτά γίνονται με δικά μου έξοδα. Συνεπώς, εάν χρειαστεί να γίνει μετακόμιση σε κάποιον εξυπηρετητή του εξωτερικού που να έχει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης περισσότερων πόρων, δηλαδή περισσότερη RAM, περισσότερη CPU, περισσότερο bandwidth ευρωζώνης, τότε θα πρέπει να βάλουμε κάποιο περιορισμό στην είσοδο των χρηστών. Μέχρι στιγμής όμως μπορείτε να μπείτε, να την απολαύσετε και περιμένω την ανάδρασή σας στις ομάδες και στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοθέση. Από εμένα και από τη Μαρίλα εύχομαι να σας αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!